γυρίζει ο Ματσοβίλα την μπάλα εις τον Βορύλα. Βορύλας όμως κάνει λάθος, ευτυχώς που ήταν εκτός του τέρματός του, η μπάλα καταλήγει στο κόρνερ, τώρα όπως κατεβαίνει στην Αγιακός. Μπάλα καταλήγει στον Κροκίδη, έξω την περιοχή. Κροκίδης προσπαθεί να κάνει ένα σούτ πολύ μακριά όμως από την εστία του Καλατζή. Καταγής για τον Τσόφλιο. Αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες του Τηλικράτη. Ένα σούτ, ένα πολύ καλό σούτ. Όμως η μπάλα στα χέρια του Βορύλα, ο οποίος δεν ανησύχησε ιδιαίτερα. Όπως κερδίζουν οι παίκτες. Ένα πέσιμο θέατρο μπορούμε να πούμε του παίκτη του Τηλικράτη. Πιστεύω ότι σήκωνε και κίτρινη κάρτα αυτή προσπάθεια να ξεγελάσει τον διαιτητή για να κερδίσει πέναλτι. Όμως του χαρίστηκε εκεί ο κύριος Νέος. Από αριστερά η σέντρα που γίνεται προς την περιοχή, το λάθος, το σούτ του Λούβρου και θαυμάσια απόκρωση του Καλατζή με ένα πολύ ωραίο γυριστό σούτ του Λούβρου και θαυμάσια η απόκρωση του Καλατζή, ο οποίος κυριολεκτικά κλείδωσε την ομάδα του από μια βέβαιη παραβίαση. Ήταν στο 31ο λεπτό. Ρωμαίο τώρα με την μπάλα στα πόδια. Πραγματοποιεί ένα πολύ δυνατό σούτ, πάρα πολύ δυνατό σούτ. Η μπάλα όμως έφυγε ένα μέτρο έξω από την αριστερή κάθετο δοκό. Η σέντρα που γίνεται από τον Κροκίδη, η μπάλα είναι για τον Χαρδαγιά. Χαρδαγιάς κάνει τη σέντρα μες στην περιοχή, κεφαλιά σε πολύ καλή θέση. Η κεφαλιά που έγινε από τον Χαρδαγιά πρέπει να ήταν. Ο Χατζηδημητρίου έκανε τη σέντρα, Χαρδαγιάς έκανε την κεφαλιά, η οποία όμως κατέληξε out από πολύ καλό σημείο. Η μπάλα πάει προς τον Γιωργούση, μέσα στην περιοχή. Γιωργούση προσπαθεί να ξεφύγει. Ένα σούτ και επέβαση του Βορύλα σε ένα δύσκολο. Δεν ήταν ιδιαίτερα δυνατό το σούτ, ήταν συρτό όμως στην αριστερή γωνία του Βορύλα, ο οποίος έπεσε και με δεύτερη προσπάθεια μπλόκαρε την μπάλα. Κολοβός τώρα για την ομάδα του Τηλικράτη, ένα πολύ δυνατό μακρινό σούτ από 40 περίπου μέτρα. Η μπάλα όμως κατέληξε στην αγκαλιά του Βορύλα. Μπάλα για τον Κροκίδη. Κροκίδης από δεξιά προσπαθεί. Κροκίδης, πολύ ωραία πάσα, πάρα πολύ ωραία πάσα. Δεν κατάλαβαν οι παίκτες του Θηναγιακού την κατάληξη της μπάλας, γιατί η απόκρουση από τον Καλατζή θα μπορούσε να έχει ένα αποδέχτη. Ο Τόσκας αυτό που άλλαξε την μπάλα, η μπάλα πηγαίνει τώρα στον Μπελεβόνη από δεξιά. Μπελεβόνης προσπαθεί να μπει στην περιοχή, αλλάζει εκεί με τον Ρωμαίο. Ρωμαίο κάνει τη σέντρα μες στην περιοχή, διώχνει ο Βορύλα πολύ ωραία την μπάλα σε πλάγιο out. Έκανε μια επέβαση βέβαια που πολύ σωστά έδιωξε την μπάλα. Κανείς δεν ήξερε ποιος παίκτης μπορούσε να βγει από τα πλάγια και να δημιουργήσει μια άσχημη κατάσταση για την εστία του. Προλαβαίνουν οι παίκτες του Τηλικράτη που βγαίνουν με τον Γεωργούση στην αντεπίθεση. Γεωργούση θα κάνει το σούτ. Ένα πολύ δυνατό σούτ, αλλά πολύ ωραία. Ο Βορύλα είδε την πορεία της μπάλας, έκαμε την κίνηση και την μπλόκαρε. Ήταν αρκετά δύσκολο σούτ. Ένα δυνατό σούτ. Πέφτει ο Βορύλας όμως του Τσόφλιου ήταν. Ένα δυνατό ευνηδιαστικό σούτ, έπεσε όμως πολύ ωραία ο Βορύλα, έδιωξε την μπάλα σε πλάγιο out για την ομάδα του Τηλικράτη. Είναι για το Ρωμαίο. Ρωμαίος, ο οποίος κάνει μια ωραία μπαλιά προς τον Τσόφλιο, πολύ ωραία μπαλιά στην πλάτη της άμυνας του Θηναγιακού. Πολύ γρήγορα όμως βγήκε ο Βορύλας που έδιωξε την μπάλα σε πλάγιο out. Ρωμαίο από δεξιά, ευτυχώς όμως για την ομάδα του Θηναγιακού το σούτ κατέληξε out.
προς τον Κλόντι. Κερδίζουν την μπάλα οι παίκτες του Θηναγιακού. Κροκίδης από δεξιά. Η σέντρα τελευταία στιγμή όμως. Ο Χούσινετς κόβει την μπάλα. Και η λήξη της συνάντησης. Που φέρνει τις δύο ομάδες οπαλίες 0-0, ένα δυνατό παιχνίδι, ένα δίκαιο αποτέλεσμα πιστεύουμε στο σημερινό παιχνίδι.